Καλησπέρα σας. Στο σημερινό επεισόδιο θα ζήσουμε μία εντελώς ξεχωριστή συνθήκη. Γιατί το συγκεκριμένο αντικείμενο έρχεται για δεύτερη φορά στο Castle Trust και διεκδικεί την τέλεια συμφωνία. Ξεκινάμε! Είμαι ο Ελευθέριος Παπουλίδης και διατηρώ γραφεία διεθνών σοβαρών γνωριμιών για σχέση γάμου, οικογένεια, συντροφικότητα και έρχομαι από την Αθήνα. Σήμερα στην εκπομπή σας φέρνω κάτι που η θάλασσα μπορεί να το αγγίξει. Υποδεχόμαστε με πολύ μεγάλη χαρά τον επόμενο πολιτή, τον Λευτέρη. Καλώς μας ήρθες στο Castle Trust. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα. Από πού μας έρχεσαι? Λαγωνής. Και με τι ασχολείσαι? Λοιπόν, Γραφείο Διεθνών Γνωριμιών Παπουλίδης. Όχι, δηλαδή μόνο στην Ελλάδα μας. Όχι, σε όλο τον κόσμο. Πείτε μου λίγο ακριβώς τι κάνετε. Λοιπόν, γνωρίζουμε ανθρώπους για σοβαρό σκοπό. Είναι άνθρωποι που θέλουν γάμο, δημιουργία οικογένειας. Είναι άνθρωποι που θέλουν παρεούλα, συντροφικότητα, συμβίωση. Εγώ μπορώ να έρθω στο γραφείο σας? Εννοείται. Δηλαδή θα μου βρίσκατε τον κατάλληλο σύντροφο? Τον καλύτερο. Τι θα μου προτείνατε για μένα? Υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Που με θέλει. Που πρέπει να σας θέλει και να τον θέλετε. Δηλαδή τι προδιαγραφές? Και να πω και από κοντά κούκλα. Κούκλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι προδιαγραφές για το δικό μου σύντροφο? Σου έναν άνθρωπο που να έχει μια στοιχειώδη μόρφωση, ευγενικό. Ναι, αλλά πρέπει να αγαπήσει τη Δέσποινα και να σεβαστεί τη Μοιραρά. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Πού θα το βρούμε αυτό? Έχουμε επιλογές εδώ. Λευτέρη μου, το αντικείμενο αυτό συνδέεται με σένα και το γραφείο σου? Δώρο ενός πάρα πολύ ευκατάστατου πελάτη. Τον πάντρεψε? Το γιο του. Εξήγησέ μου. Μου αποκάλυψε τον ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του πάρα πολύ αργότερα στη συζήτηση που είχαμε. Ήθελε μια κοπέλα για το γιο του, η οποία η κοπέλα δεν έπρεπε να ξέρει καθόλου ότι είναι πλούσιος την οικονομική κατάσταση του γιου ακριβώς. Μία σύγχρονη σταχτοπούντα. Τώρα θα πάμε στο Θάνο. Το ξέρεις το Θάνο? Βεβαίως το ξέρω. Θα τον πάντρευες? Εννοείται. Όχι ακόμα, άστον. Ο Θάνος, αν αυτή τη στιγμή μπλέξει με αισθηματικά, θα είναι πολύ απορροφημένος και εδώ η εκπομπή τον χρειάζεται. Θέλω να είναι ψυχήτη και σώματι δοσμένο στο Castle Trust. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη. Θάνο μου, ζητάμε κι εγώ και ο Λευτέρης τις πληροφορίες σου για αυτό το φινιστρίνι. Ένα φινιστρίνι, το οποίο προέρχεται από τη λατινική λέξη, την ιταλική ουσιαστικά, φενέστρα, φινέστρα, το οποίο στη συνέχεια έγινε το υποκοριστικό φινιστρίνι στα ελληνικά. Τι είναι ουσιαστικά το φινιστρίνι? Είναι ένα παράθυρο με λίγα λόγια, ένα άνοιγμα στο πλοίο, τα οποία όμως ιστορικά ήταν ορθογώνια, όπως αυτό. Αλλά στο σημείο που βρίσκονται δέχονται πίεση και από τον αέρα και από το νερό και έτσι είχαν παρατηρήσει το 19ο αιώνα ότι στα πλαϊνά, στις γωνίες δηλαδή, άρχισαν να έχουν φθορές. Και οι φθορές τι σημαίνουν? Σημαίνουν ότι μπορεί να έμπαινε νερό μέσα στο πλοίο. Οπότε η απλή μηχανική τι είπε τότε? Ότι στα πλαϊνά έπρεπε να είναι στρόγγυλα τα φινιστρίνια. Και βλέπουμε σήμερα σε όλα τα πλοία είναι όλα στρόγγυλα. Οπότε αυτό με κάνει ουσιαστικά να σκέφτομαι πως αυτό το αντικείμενο δεν θα ήταν σε κάποιο εξωτερικό άνοιγμα. Μπορεί να ήταν κάπου στον καπετάνιο, στην καμπίνα, εσωτερικά. Μπορεί να ήταν στο κατάστρωμα. Αυτό που παρατηρώ είναι σε πόσο καλή κατάσταση βρίσκεται το αντικείμενο που έχουμε μπροστά μας. Φαίνεται ότι έχει... Ο μπρούτζος του είναι το κάτι άλλο. Απίθανος. Ακόμα και το ξύλο του. Αυτό ουσιαστικά δεν έχει τις οξυδόσεις του χρόνου που θα περιμέναμε να έχει. Έχει καθαριστεί και έχει γυαλιστεί πρόσφατα, δηλαδή πριν στο δώσει πιθανότατα το πήγε κάπου και το καθάρισε, όπως και το ξύλο, το οποίο είναι ξύλο τικ. Πόσο καιρό το έχεις στην κατοχή σου εσύ? Χρόνια το έχω. 5. Το ξύλο τικ και αυτό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, το οποίο μπορεί να έχει προσθεθεί και μετά. Δεν ήταν εξ αρχής το ξύλο, δηλαδή εδώ θα είχε βίδες και θα βίδωνε μάλλον στο καράβι σε κάποιο σημείο. Και αυτό που μου αρέσει και θέλω να το θυμάσαι και να το πεις είναι πως εδώ τα βιδωτά καρφιά θυμίζουν και κοσμήματα καρτιέ. Ακούω τις πληροφορίες αυτές από τον Θάνο για το αντικείμενο το συγκεκριμένο
και χαίρομαι ιδιαίτερα. Το τελευταίο που έχω να πω είναι πως πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο έχει μεγάλη αγορά στην Ελλάδα και είναι ένα αντικείμενο το οποίο θα μπορούσε κάποιος να βγάλει το γυαλί, να βάλει καθρέφτη και να τοποθετήσει σε κάποιο ξενοδοχείο, σε κάποιο λόμπι, σε κάποιο μπαρ, σε κάποιο εστιατόριο. Έχει χρήσεις, φαντασία χρειάζεται και καλή ενέργεια. Πόσο θέλεις να το πουλήσεις? Σκεφτόμαι γύρω στα 450-500. Ωραία. Είσαι έτοιμος να κάνεις την ερώτηση κλειδί? Βεβαίως. Θάνο, πόσο το εκτιμάς? Είπαμε είναι ένα αντικείμενο για το οποίο υπάρχει αγορά. Αλλά παράλληλα πρέπει να σκεφτόμαστε πως είναι ένα αντικείμενο το οποίο μπορεί κάποιος να το βρει εύκολα. Και μπορεί, αν ψάξει σε συγκεκριμένα σημεία όπου καταστρέφονται τα πλοία, μπορεί να το βρει και χωρίς να πληρώσει ή να πληρώσει πολύ λίγα χρήματα. Γι' αυτό το λόγο, η εκτίμησή μου είναι. €300. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Δεν θεωρώ δύσκολο να πιάσεις το ποσό που θέλεις, αλλά πιστεύω πως το 300 είναι μια λογική τιμή εκτίμησης για σήμερα. €300 είναι η εκτίμηση. 450 ζητάω εγώ. Δεν απέχουμε πολύ. Πιστεύω θα πετύχουμε το σκοπό μας. Χάρηκα ιδιαιτέρως που ήρθες στην εκπομπή μας. Εύχομαι το γραφείο σου να πηγαίνει πάρα πολύ καλά και επειδή πραγματικά στη ζωή ο ιδανικός σύντροφος για τον κάθε έναν από εμάς είναι το πλέον σημαντικό πράγμα, το γραφείο σου πιστεύω ότι επιτελεί και έργο ζωής. Ναι. Καλοπούλητο το αντικείμενο. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα που ήσουν στο Castle Trust.